Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στα Άγρια νησιά για το ζήτημα των δασικών εκτάσεων. Γύροντα ζήτημα για το αν το δημόσιο μπορεί να εγείρει δικαιώματα κυριότητα επιδασών και δασικών εκτάσεων για τι οποίε δεν διαθέτει τίτλου ιδιοκτησία. Εξεδόθηκε στι 2 Δεκεμβρίου 2021 μια εγκύκλωση που έλεγε στου δασάρχε ότι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν όλε τι εκτάσει που εμφανίζονται ω δασικέ στου δασικού χάρτε και να τι δηλώνουν στην κτηματογράφηση. Με βάση αυτήν την εγκύκλωση, οι δασάρχε δήλωναν του δασικού χάρτε μασίφω ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου στο κτηματολόγιο. Και εκεί δημιουργήθηκε το εξής θέμα. Να εμφανίζεται ως δασική ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου η μισή Λευκάδα, 196.000 στρέμματα, η μισή Ζάγκυνθος, 200.000 στρέμματα, από τα 300.000 στρέμματα και 700.000 στρέμματα περίπου στην Κεφαλονιά. Έντονος προβληματισμός υπάρχει και στην Κέρκυρα. Θα πρέπει τώρα ο πολίτης να αποδείξει με τίτλους πρώτου 2000 ότι είναι ιδιοκτήτης. Μα ποιος στα χωριά έχει τίτλους και συμπρόβολια τόσο παλιά, ελάχιστη. Στη Λευκάδα έχουν δηλωθεί από το Δασαρχείο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για όλες τις δασικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 157.000 στρεμμάτων, ενώ για το θέμα αυτό συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση ανάκληση της δήλωσης ιδιοκτησίας που υπέβαλε η Διεύθυνση Δασών. Ζητάμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη καταθέσει και ερώτηση στην Ελληνική Βουλή. Ειδικά στα Επτάνησα, στην Κρήτη και στο Αιγαίο, είναι τα δάση είναι ιδιωτικά. Είναι το δημόσιο αυτό που πρέπει να υποδείξει και να αποδείξει, αν θέλετε, την ιδιοκτησία του και όχι ο ιδιώτης, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει να κάνει με το ενετικό δίκαιο, έχει να κάνει με μια σειρά από θέματα που έρχονται από το παρελθόν, τα οποία τα είχαν σεβαστεί οι πάντες. Και σήμερα βλέπουμε κάποια νέα δεδομένα. Ψήφισμα το οποίο καλεί την κυβέρνηση να αλλάξει το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργεί προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στα Ιόνια νησιά, εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του.